ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι και από τις χώρες που έχω. Έχουμε τον Τάσο. Έχουμε Τάσο, καλώς ήταν. Τι γίνεται, Τάσο. Τάσο, το πιστεύεις, γιατί είχαμε την κουβέντα του Δίου Πυρωτικού. Ήμουνα μέσα στο Καρασιάκι, στο μάτσε που έσπασε το Μοράλε στο. Ναι, του Δομαρά, ναι. Ναι, ήμουνα μέσα στο γήπεδο. Είχα έρθει μάτσα από εξωτερικό και είχα έρθει στο γήπεδο για να δω το μάτσα. Όχι για να δω το μάτσα, είχα έρθει η Ελλάδα και πήγα και το είδα. Μάλιστα. Ναι, είχαν βγάλει αφίσες, θυμάμαι μετά. Πείματα ολόκληρα. Για τον έρημο τον Ντομαρά του. Την έκοψε την μπάλα κανονικά όμως. Ναι. Mm. Εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, ρε, εντάξει, ήσουν πολύ μικρός τότε. Πόσο ήσουν, πόσο χρόνο ήσουν. 20, ούτε 20. Το 71 είναι αυτό. Ναι, αυτό λέω. Τι 20, ο Τάσος αγέννητος. Καλό δεν ήταν όμως το χτύπημα που πάρεις και εγώ. Δεν ισχύουν. Είσαι γεννηθεί. Έξι χρονών ήμουν. Σημειώνουμε και τα πέντε. Ναι, λέγε τώρα. Λοιπόν, εντάξει, η ομάδα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το μυαλό της έχει κάνει focus στο παιχνίδι της Κυριακής 10 παρατέρας το βράδυ. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ δύσκολο κατά την απεινή μου άποψη, διότι τα Γιάννα έτσι κι αλλιώς είναι παραδοσιακά μια ομάδα που δυσκολεύει τον Παναθηναϊκό. Να θυμίσω ότι πέρσι έσπασε μια κακή παράδοση 6-7 ετών με ένα πέναλτι που έβαλε ο Σπόρας στις καθυστερήσεις και ο Παναθηναϊκός και έτσι τα Γιάννα. Έχει πάρει πολλές ζημιές εκεί και είναι και καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι δηλαδή. Όταν είδαμε τον Παναθηναϊκό μου άρεσε, έχει ενεργοποιηθεί πάλι ο Κόντε, ο οποίος είναι ένας killer. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και επιστρέφει ο Καραχάλιος από την τιμωρία του. Και ο Καραχάλιος είναι σκληρό αμυντικό χαφ. Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής βεβαίως. Πολύ καλό αμυντικό. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει να παίξει για να πάρει το μάτς αυτό με την οτροπία που έχει παίξει σε όλα τα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά. Mm-hmm. Δηλαδή να το δει το παιχνίδι χωρίς να υπάρχει αύριο, να το δει το παιχνίδι σαν ένα πολύ μεγάλο πρέπει. Κυρίως όπως είχε δει το πρώτο παιχνίδι με την Νύπρο, τότε υπήρχε το πολύ μεγάλο πρέπει. Και να πάρει μια νίκη που θα τον πάει με ηρεμία στη διακοπή, έχοντας πάρει το παιχνίδι με τον Βόλο και το μάτς εκτός με τα Γιάννη και εφοστώντας το παιχνίδι με τον Ατρόμητο που δεν είχε γίνει την πρώτη αγωνιστική. Δεν μπορώ να σας πω αν θα γίνουν αλλαγές πολλές ή όχι. Δεν νομίζω θα πάει σε πολλές αλλαγές. Δηλαδή δεν πιστεύω θα πάει σε 7 αλλαγές όπως είχε πει. Μλαντένοβιτς. Παίζει να παίξει ο Μλαντένοβιτς του Χουάνκαρ. Okay. Σίγουρα είναι η αλλαγή του Σέγκεφελ του Γετβάη, ο οποίος έχει φλάσει να μείνει έξω. Okay. Ναι. Πιστεύω ο Ρούμπεν θα είναι σίγουρα στο αρχικό σχήμα, ο Παλάσιος θα είναι σίγουρα στο αρχικό σχήμα, ο Ματσίνη το ίδιο. Στην επίθεση παίζει τη θέση μεταξύ Ιωαννίδη Σπόραρ, με τον Ιωαννίδη να έχει ένα προβάδισμα. Στα χαφ παίζει τη θέση μεταξύ Μπερνάρ Τζούρισιτς. Δεν αποκλείω να δούμε, όχι. Επειδή ο Μπερνάρ είναι καλά, πιστεύω μπορεί να δούμε τον Μπερνάρ, το πιο πιθανό. Και μετά είναι και μια άλλη θέση στα χαφ μεταξύ Βιλένα Τσέριν. Θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρει ο προπονητής. Αλλά γενικά επειδή είναι τρίτη στο Κυριακή το παιχνίδι. Στο τελευταίο τι λες. Κοίταξε να δεις τώρα. Στο μάτς αυτό τα Γιάννα πιστεύω ότι θέλεις παίκτες που να δημιουργείς καταστάσεις στην άμυνα του Ιωαννίνων. Δηλαδή να είσαι πιο... Πρέπει να έχεις επιθετική φιλοσοφία. Άμα θες να έχεις επιθετική φιλοσοφία νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερο Βιλένα από τον Τσέριν. Σωστό. Αν θες να ελέγξεις βέβαια το κέντρο 100% και να μην έχεις κανένα κίνδυνο, αλλά να ψάξεις με υπομονή τον γκολ, αλλά να μην έχεις και τόσο πολλοί παίκτες που θα πατάνε η περιοχή, τότε θα παίξει ο Τσέριν. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο θα επιλέξει. Θα δει, και κοιτάξτε, θα παίξει και ένα ρόλο τώρα, θα δει ο Γιωβάνος αυτές τις μέρες, είδε χθες, θα δει και σήμερα, θα δει και αύριο, αν κάποιοι παίκτες βλέπει λίγο επηρεασμένους από το παιχνίδι της... της Τρίτης και σε τρεξίματα και σε όλα, γιατί αλήθεια είναι ότι έδειξαν πολύ, το μάτς είχε τρεξίματα, δεν ήταν ένα απλό παιχνίδι και είχε μέχρι το τέλος πάλευε ο Παναθηναϊκός, παρότι δέχτηκε τον γκολ, μετά έβγαλε ευκαιρίες, δηλαδή το πάλευε μέχρι το τέλος. Ναι. Θα παίξουν όλα αυτά ρόλο και θα πάτε στις τελικές του αποφάσεις. Και έχουν περισσότερα τρεξίματα, η Βιλένα ο δικός σου που ο Βιλένα τώρα. Έκανε, εγώ είχα δει το πρώτο ημίχρονο, Ρούμπεν Βιλένα ήταν η πρώτη. Ναι. Βιλένα... Το προσέξτε, το πρώτο ημίχρονο που κατά την άποψή μου ο Βιλένα δεν πήγε καλά. Όχι, δεν πήγε. Όχι. Γιατί πιστεύω ότι πήγε στο δεύτερο. Καλύτερο ήταν, ναι. Ναι, είχε κάνει τα περισσότερα τρεξίματα μαζί με τον Ρούμπεν. Και τα τρεξίματα στο Champions League δεν είναι τρεξίματα ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Είναι άλλα τρεξίματα. Γι' αυτό και οι παίκτες είναι πολύ επηρεασμένοι και για οι δύο και για τρεις μέρες μετά. Αυτός τακτικά είναι πάρα πολύ καλός ο Βιλένα. Βιλένα. Ναι, έχει την εξαίρεση έτσι... να σου πω πού. Ναι, λίγο στο βελοντρόμ θα μου πεις. Ναι. Εντάξει, ναι. Και... Έπαιζε πολύ ψηλά, έπαιζε πολύ ψηλά. Και εκεί όλοι, ρε παιδάκι μου, είχαν ένα θέμα στην πρώτη ώρα, εντάξει. Ναι, ναι.
Δεν ήταν, δεν ήταν μόνο αυτός. Όλοι, ας πούμε, και σε αυτό δεν ήταν από τους καλύτερους. Και σε αυτό το μάτς δεν ήταν από τους καλύτερους. Όχι, εγώ λέω ότι άλλο το καλός, άλλο το τακτική του παιδιά. Δηλαδή είναι συνήθως εκεί που πρέπει, για να το πω απλά. Τώρα αν κόψει, αν οχταράκι δεν είναι αυτός, Τάσο. Ναι, ναι. 8-8 είναι, κοιτάξτε, αυθεντικό. Αυτός έχει πολύ περίεργη καριέρα. Αυτός έχει ξεκινήσει, για να καταλάβετε, εξτρέμ. Ναι. Μετά τραυματίστηκε στην Κρασνοντάρ και δεκάρι κιόλας, μη σου πω. Ναι. Και μετά την επιστροφή του παίζει λίγο πιο πίσω, και στην Ιταλία έκανε καλή δουλειά, έτσι σαν οκτώ, σαν δεύτερος παίκτης δίπλα από τον Κώστα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ναι, ο Βιλένα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα. Παίζει το 20%, αλλά εγώ δίνω πολύ μεγάλη δικαιολογία, διότι δεν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Ναι. Έχει κάνει ατομικό πρόγραμμα περισσότερο και μπήκε στη διάρκεια του. Και μπήκε κατευθείαν στα παιχνίδια. Δηλαδή η προετοιμασία του ήρθε μέσα από τα παιχνίδια. Παίξε κατευθείαν με την Ήπρο. Σε αυτούς τους παίκτες, σύν την προσαρμογή, δίνω πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο χρονικό περιθώριο. Δηλαδή δεν είναι ο παίκτης αυτός που βλέπουμε. Τον έχουμε δει, είχε άλλα, έχει πολύ καλά στοιχεία. Είναι ένα οκτάρι box to box που και τρεξίματα έχει και είναι πολύ, απειλεί πολύ επιθετικά. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται λίγος χρόνος για να δούμε τον, τον πραγματικό Βιλένα. Αλλά αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω ότι παίζει τη θέση του με τον Τζέρι. Το ερώτημα είναι πόσο κόβει. Ότι τρέχει την μπάλα να τρέχει. Κοίταξε, σαν τον Τζέρι δεν νομίζω ότι ακριβώς. Έτσι, έτσι. Αλλά στην Ελλάδα πόσα παιχνίδια δεν έχει βρει ο Παναθηναϊκός πέρσι που τα κέρδιζε 1-0, ναι, που καθόντουσαν οι άλλοι πίσω και δύσκολα έσφαγε τις άμυνες. Αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι είναι υπέρα απαραίτητο. Εγώ λέω και ο Τζούρισιτς και οι δύο. Ναι, ναι. Κοίταξε, σε χάρη του Μπερναρά. Ναι. Μεγαλύτερες εμπνεύσεις περισσότερο στο κέντρο Μπερνάρ, αλλά πιο μπουκαδόρος ο Τζούρισιτς. Και φτάνει και στον κόλλο Τζούρισιτς πιο εύκολα. Ναι, πιο ναι, το έχασε βέβαια, δεν έχει σημασία. Ναι, επίσης το έβαλε στην Τρίπρο. Ναι, δεν έχει σημασία. Εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνουν την πολύ κοινή ψυχή. Αλλά ναι, το θέμα είναι πόσα χάνεις και πόσα βάζεις. Ναι. Ήθελα να πω ότι ο Μπερνάρ, με βάση ότι έχουμε δει μέχρι τώρα το καλοκαίρι, στα επίσημα από τα φιλικά τα έχω δει, στο μυαλό του Γιωβάνοβιτς παίζει και στο πλάι. Χωράει και στο πλάι. Όχι. Το όχι. Κάνει, το έχει κάνει δηλαδή. Το έχει κάνει κατά ανάγκη. Το έχει κάνει, αλλά τώρα άμα δει Κάρπετ στα τελευταία παιχνίδια, τον βάζει χαφ καθαρά. Ναι, ναι, όχι. Δεν λέω, λέω ότι το έχει κάνει. Στο μυαλό του είναι. Τον Αϊτόρ πότε τον βλέπεις να επιστρέφει κανονικά και να δούμε σε τι κατάσταση πιάνει. Ο Αϊτόρ πιστεύω ότι όσο παίζει τώρα θα είναι όλο και καλύτερα. Οκ. Okay. Σε κανένα μήνα δεν θα τον εγώ. Εγώ κοίταξε να δεις. Εγώ διαφωνώ ότι ο Αϊτόρ θέλει παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή μπήκε με το Βόλο. Ναι. Έχει κάνει μια-δυο πολύ καλές συνέντευξεις. Εντάξει, τώρα έχουμε κολλήσει τώρα με τον Αϊτόρ στο μάτς με την... θα σου πω τώρα τι συμβαίνει. Βγάζουν συμπεράσματα από μια φάση. Εντάξει, έχει χάσει το κοντρόλ στο out από τη σέντα του Ματσίνη. Και λέμε δεν είναι έτοιμος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Όχι. Έτσι και έχασε το κοντρόλ. Αλλά όταν είναι έτοιμος, όταν είναι έτοιμος ο Αϊτόρ, δεν χρειάζεται ξανά εξηγήσουμε αν είναι έτοιμος ή δεν είναι έτοιμος. Μπράβο. Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι έχει φύγει κάθε φοβία. Έτσι. Βάζει τα πόδια του, τρώει την οξιά κλπ. Αυτό που του λείπει τώρα, μετά από τέτοια εποχή, θέλει παιχνίδια. Αλλιώς πώς θα βρεις την φόρμα σου. Δεν γίνεται δηλαδή. Πες το επίθετο του Αϊτόρ, μην το πεις. Καρβατόπουλος. Είναι πολύ δύσκολο. Καντελάπρα, πώς το λέει. Τα καταλάγκα, κάτι. Καταλαπιέτρα. Λοιπόν, και έχουμε την κλήρωση σε μία ώρα, έτσι. Βεβαίως. Έχεις καμιά έμπνευση. Τι έμπνευση να έχει. Με ποιον θα πέσει και αυτά, έχουν πλάκα αυτά. Θα σας πω τώρα μια την κλήρωση που κάνουν όλοι μέσω της εφαρμογής. Έκανα μια την κλήρωση που κάνουν όλοι μέσω μιας εφαρμογής. Άγιαξ, Λάσκ, Μόλντε. Όχι κακό. Όχι άσχημο. Όχι κακό. Καλή εφαρμογή αυτή. Δεν υπάρχει κανένα μάτς που να μην μπορεί να το χτυπήσει. Βέβαια. Ναι. Απλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες που μπορείς να πεις ότι ο Παναθηναϊκός άμα τις βρει μπορεί να βγει και δεύτερος, και υπάρχουν και ομάδες που να τις βρει που να μην βγει ούτε τρίτος. Είναι περίεργα τα γκρουπ. Σε ενδιαφέρει η δεύτερη ομάδα, το δεύτερο γκρουπ. Σε ενδιαφέρει η δεύτερη ομάδα και σε ενδιαφέρει και η τρίτη και το τρίτο γκρουπ. Ναι, έτσι. Εντάξει, το τρίτο γκρουπ πρέπει να το πάρεις ό,τι και να είναι. Όχι, μην το πεις. Έχει στο τρίτο γκρουπ μία ή δύο ομάδες. Πέφτει στην Brighton στο τρίτο γκρουπ και λες καλή νίκη. Κάνονται φετινή, τώρα μα τη δούμε. Ναι, καλή ομάδα. Ναι, σωστό. Η Φράιμπουργκ π.χ. δεν είναι ομάδα εύκολη. Ναι. Η Σπάρτα Πράγας π.χ. χθες έχει κάνει μια τρομερή ανατροπή με την Δυνάμο Ζάγκρεμπ, την είδα. Ναι, που μου το είπε, εγώ το είδα, μου το είπε ο Κυριάκος, γιατί έβλεπα τα ελληνικά. Είχε τον, ναι, εγώ το βλέπα παράλληλα. Τον Ολυμπιακό και τον Μπάουκ και δεν Εντάξει, υπάρχει και στο Θεσσαλονίκη και στο Στουρμ Γκράτς, παιδί μου, που είναι ομάδα, okay. Η Μακάμπι Χάιφα είναι μια πολύ καλή ομάδα, απλά επειδή έχει φύγει ο προπονητής, δεν τη βλέπω να είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Η Σέριφ είναι μια ομάδα, okay. Εντάξει. Έτσι.
Ναι. Κάποιον πρέπει να κερδίσει κολλά. Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σου λέω ότι είναι ανάλογα το τι που θα πέσει. Θα δούμε. Ναι, έγινε.